βάρες. Σωστά να μην είναι καμιά δράκαινα. Δεν έχω όρεξη για δράκαινες. Εδώ δεν βλέπω να παίζεις και τίποτε. Αλλά έχει αμμούδα και πικιάδα. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα άλλο ψαράκι τεχνητό και βλέπω. Οπα, να το. Να το. Τι ψάρια είναι αυτά που ακολουθούν. Πολύ μεγάλα ψάρια. Αλλά δεν ξέρω τι είναι. Εκεί κάτω πρέπει να είναι μια χελώνα. Ναι. Πρέπει να είναι μια χελώνα. Τι άλλο πρέπει, ξύλο. Πάει και κάτι. Γιατί τώρα το είδα. Δεν ξέρω. Αν δεν βουτήξει. Ναι, χελώνα είναι. Κοκάλι, κοκάλι, μου φύγε. Τέλειο. Επιτέλους. Να τη χελάμε. Είπαμε, δεν είναι για τα ψάρια, είναι το ψάρεμα. Βέβαια, θα βάλω και πλανάκια. Ας εδώ είναι τα κοκάλια. Λοιπόν, ρυξιές ακόμα με το Survivor. Μαζεύουμε και τη χελονίτσα, χαριτωμένη. Παρ' όλα αυτά και ψάρια με ακολουθούσανε. Μπορεί να είναι εκεί χελώνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ψάρια. Μια χαρά έχει ψάρια. Λες ότι δεν είναι κοντά στη χελώνα τα ψάρια ίσως. Θα ρίξω κάνα δύο φορές. Και θα φύγω. Πάμε να βρούμε τα κοκάλια σήμερα.
είδατε! Τρελό! Δεν είδα την ωραία κοκάλια. Θέλω παιχνίδι. Λοιπόν, άλλη μια και τελευταία. Και φεύγω. Θα πάω και σε άλλες παραλίες. Πάω να βρω τα κοκάλια και τα είπα. Θα πάω να τα βρω και τα βρήκα. Τέλος. Θα να φύγω. Ωραία ήταν. Στη Μύτη, Βόρεια Εύβοια. Κάπου εδώ να βρω να παρκάρω. Καλά θα ήταν. Ας το βάλω εδώ. Τι είναι αυτό? Φίδι. Ξέρω φίδι. Έχει μέρος να ψαρέψει. Έχει άψογο μέρος. Θα κάτσω εδώ. Ταΐσαμε και τα δεσποτάκια. Ξηρή τροφή. Ούτε μυρίζει, ούτε χαλάει. Λίγη ξηρή τροφή για τέτοιες περιπτώσεις. Περάσαμε και τα γιάλτρα. Και τώρα κοντεύουμε στο σημείο που θέλω να πάω να ψαρέψω. Ίδιο σημείο που είχαμε έρθει το πρωί. Ωραία. Λοιπόν. Θα ρίξουμε ένα πλάνο. Κάτι καλά πιάσα. Πιέτε καλά. Τι πιέτε? Λογικά είναι κοκάλι. Όχι ρε εσύ, μου φύγε. Τι πόλη απιάνεται. Τι κρίμα. Γιατί. Θα ρίξω άλλη μια και θα βάλω πλάνο. Αλλά πρώτα θα πω να βάλω ένα μπουφάν. Τώρα που έβαλα και το μπουφάν, έβαλα και ένα πλάνο. Πέρασε και λίγο η ώρα, άφησα περιθώριο στα ψαράκια να μαζευτούν πάλι. Ας ρίξουμε. Πολύ. Έχω ρίξει καμιά δεκαπενταριά φορές. Κάνω λίγο φασαρία στα νερά πάνω. Πας και προκαλέσω τα ψάρια. Έλα, μη χτυπιέσαι, μη χτυπιέσαι, μη χτυπιέσαι. Τι είσαι? Σα βρίζει κοκάλι. Είσαι κοκάλι. Μα τώρα, συγγνώμη. Δεν κατάλαβα.
να το. Να το. Αυτό. Αυτό είναι κοκάλι κανονικό. Κάρφωσες ρε. Αυτό πού να σωθεί αυτό. Και να θέλω να σε σώσω. Δεν μπορείς. Έτσι πως το πιάσες την ουρά. Okay. Wow, πολύ το ευχαριστήθηκα. Oh. Πλανάκι. Το θέμα είναι ότι άμα πετύχεις σε ψάρια και πέτρα να ρίξεις, θα τη χτυπήσουν. Από ό,τι κατάλαβα είναι βαθιά τα ψάρια και με κυνηγάνε. Μάλλον είναι η ώρα τώρα που πάνε για ύπνο και λένε ας πάρουμε το τελευταίο μας γεύμα. Να πάμε να κοιμηθούμε. Αύριο πάλι. Αύριο θα είμαι εδώ πάλι. Εγώ. Τέλος. Τέλος. Ωραία. Φτάσαμε στο σημείο που θέλουμε. Ωραία. Ο καιρός σήμερα συνεφιασμένος με λίγο αέρα. Δεν ξέρω αν σταματήσει αυτός ο αέρας. Λοιπόν, μόλις χτύπησε ένα ψάρι. Θα ακολουθούσε με λίγα λόγια. Καλό αυτό, καλό αυτό. Άρα παίζουνε κοκάλια. Λες ευχαριστώ σώμα. Ξέρω. Ωπα, να το. Να το τώρα. Να το, να το, να το. Και πολύ μαχητικό. Πολύ μαχητικό. Έλα εδώ, κοκαλάκι. Έλα. Να το πρώτο μας. Ωραία.
Έφυγε. Μία που ήρθε και μία που έφυγε. Έφυγε από την άλλη. Δεν πειράζει. Αλλά εντάξει. Πολύ χαίρομαι που έχει κοκάλια. Κάνουμε παιχνίδι σήμερα. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, τώρα πλάνος. Αναγκαστικά. Δεν έχω το κουκάλι. Βάλω αυτό το πλανάκι, το Savage Gear. 10 γραμμάρια. Λόγω ότι μου έφυγε το κοκάλι, μάλλον πήγανε λίγο πιο βαθιά τα ψάρια. Έτσι υποθέτω, τρομάξανε. Γιατί άμα σου φύγει το ένα, παρασταίνει και τα άλλα. Όλο το κοπάδι. Έτσι νομίζω. Ο ήλιος σήμερα δεν λέει να βγει. Κάτι έπιασα. Ναι, έπιασα. Κάτι μικρό, αλλά δεν νομίζω να είναι κοκάλι. Μάλλον δεν χτυπιέται καθόλου. Μπορεί και δράκαινα. Περίμενα. Μια ωραία δράκαινα. Πήγε δράκαινα. Α, εύκολη είσαι. Κάτσε τραβήξω. Μην κουνηθείς. Ωραία. Το καλό. Έλα, γεια. Άντε. Τυχερή. Όταν φέρνεις ένα ψάρι και δεν χτυπιέται, τα λέει όλα τι είναι. Αυτή η φορά δεν μου φεύγει. Πολύ μαχητικά τα κοκάλια σήμερα. Αλλά επειδή είναι πρωί. Έλα. Κάτσε εκεί. Κοίτα πως το πιες. Από το κεφάλι. Τι, τι είναι αυτό. Δράκινο. Δράκινο, ναι. Δεν σας έχω πει ότι οι δράκινες δεν χτυπιούνται. Αυτή είναι δράκινο. Τα έχω μάθει. Τυχώς δεν πιάνονται.
πολύ περίεργα. Ρε και να, έλα, φύγε, φύγε, από εκεί, από εκεί. Εδώ, οπ, δράκαινα, ναι. Οπ, γεια σου, δράκαινα, γεια σου. Εκεί που ρίχνω έχει δράκαινες. Με το καινούργιο πλάνο, 15 γραμμάρια, tracer shot. Έτσι λέγεται. Το καλάμι έχει άξιον 0-10 γραμμάρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να πετάξεις πλάνο, αρκεί να ξέρεις να το χειρίζεσαι το καλάμι, να μην το ζορίζεις και πολύ. Α, η φιλενάδα μας έχει χελώνα και κάτω είναι. Και κάτω είναι και τα ψάρια μάλλον. Έχει βγει για βοσκή. Οκ, έρχομαι. Οπα, τώρα σε έπιασα. Τώρα σε έπιασα. Ω, τώρα μου φύγεις. Μα συγγνώμη δηλαδή. Εσύ δεν έφυγες με τίποτα. Πού να φύγεις εσύ, έτσι πως το έχεις πάει. Ας ρίξω άλλη μία εδώ και ας πάω κάπου αλλού μετά, γιατί δεν έχει πια τόσο πολύ ενδιαφέρον. Εδώ θα ψαρέψω. Όπως πετύχουμε κανένα κοκάλι. Έχει ησυχία. Θα δούμε και πόσο ρηχά είναι, γιατί από ό,τι βλέπω είναι αρκετά ρηχά. Μην πιέσουν τα τεχνητά. Πάω προς τα εδώ και μετά θα πάω δεξιά. Εδώ είναι καλά. Όσο γίνεται πιο μακριά, όσο γίνεται. Οπα, να το, το πιέσα.
Κοκκέσα, κοκκέσα. Ναι, κοκάλι είναι, κοκάλι είναι. Εντάξει, τέλειο. Ωραία. Πολύ καλά. Πολύ καλό σημάδι. Το έγραψε όλο, πω πω. Πεινάνε. Εντάξει. Πιάσαμε το κοκάλι μας. Ας προσπαθήσουμε να πιάσουμε άλλο ένα. Ωπα, να το. Το πιάσαμε το άλλο ένα. Μην φύγεις. Πάμε να ρίξουμε πάλι. Τώρα που τα βρήκα. Δείχνω άλλη μία εδώ και άμα δεν χτυπήσει τίποτα θα φύγω, θα πάω πιο πέρα στη μύτη. Δεν είναι αυτό το κουκάλι, φύγανε. Πάω σε ένα άλλο σημείο του κόλπου. Είδα ότι έχει δρόμο, αλλά βέβαια δεν είναι άσφαλτος, είναι χωματόδρομος. Κάπου θα καταλήγει, κάπου θα βρω να ψαρέψω. Με έβγαλε σε ένα λιμανάκι με καϊκάκια. Πάλι ριχά τα νερά. Πού να ψαρέψεις εδώ.
Λοιπόν, κυνηγούσαν ψαράκια. Δεν ξέρω τι ψαράκια είναι αυτά, μάλλον μουρμουρίτσες. Το πιέσα. Α, αυτό είναι. Αυτό δεν είναι μουρμουρά. Αυτό είναι μια ωραία δράκαινα. Ναι, και ελευθερώθηκες. Πάρε και το δρόμο της επιστροφής. Έλα, έλα, θα σε βοηθήσω. Τσακ, 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 τσακ. Γεια σου. Πιστεύω αυτό που με κυνηγούσα μην είναι δράκαινας. Βγαίνουμε από το φέρι και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Στην Εύβοια ήταν πάρα πολύ όμορφα αυτό το τριήμερο. Είχε λίγο κρύο για μήνα Μάιο. Δεν είχε ψάρια, βρήκα όμως τα κοκάλια. Ευχαριστήθηκα. Και τώρα παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής να πάμε σπίτι μας να ξεκουραστούμε.